του και να μην προσπαθεί να συγκαλύψει τις ελλείψεις του αναζητώντας ευθύνες αλλού και να υλοποιήσει βέβαια τα μέτρα της αστυνομίας που του έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη εδώ και 6 μήνες για την ενεργοποίηση των οδόντων αυτών, τις μπάρες που είχαν κατασκευαστεί για την ασφάλεια της Ερμού και του κέντρου της Αθήνας και να μην κρύβεται πίσω μεγάλα λόγια. Κύριε Υπουργέ, προσωπικά για την αποτελεσματικότητα βέβαια του συγκεκριμένου δημάρχου, εγώ ξέρετε έχω μεγάλη εμπειρία από το στρατό, δεν θα του δίνα ούτε γράμμα να μεταφέρει, αλλά δεν θα του δίνα ούτε γράμμα να μεταφέρει. Κύριε Υπουργέ, μιλώντας με αστυνομικούς υπαλλήλους, έχουν πει κάποια πράγματα τα οποία είναι σοβαρά και θέλουμε να σας τα μεταφέρουμε. Το πρώτο που λένε είναι ότι μα και σχεδιασμός να υπάρχει, δεν υπάρχει κάλυψη. Δηλαδή τι, δεν αισθανόμαστε ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε στάσιμοι λένε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν αισθανόμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα αυτό. Το δεύτερο, ότι είναι πάρα πολλοί οι στόχοι, είναι πάρα πολλοί οι στόχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει αστυνομική προστασία, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο προσωπικό να είναι ελάχιστο. Λένε ότι εγώ εάν φύγω από τη Βουλή για παράδειγμα για να πάω στην Ερμού ή αν φύγω από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν 200 μέτρα 300 από δίπλα, την Ερμού, δίπλα, ακριβώς. Θα έχω πειθαρχικές κυρώσεις γιατί εγκατέλειψα το στόχο. Υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν πολιτικοί που δεν έχει εκδηλωθεί κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Και όμως υπάρχουν 1, 2 ή 3 αστυνομικοί που τους συνοδεύουν. Και οι πολίτες μένουν απροστάτευτοι. Καταρχάς, μ' ακούτε, σας ακούμε καθαρά. Κύριε Παπαδάκη, οι συνδικαλιστές αυτοί καλό είναι να κάνουν τη δουλειά τους, τη δουλειά τους συνδικαλιστή για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αστυνομικών και να μην ασχολούνται με τα επιχειρησιακά θέματα ή να μην κάνουν εργολαβίες είτε κομμάτων είτε άλλων ή να μην ζητούν ρουσφέτια επιτακτικά και πιεστικά από την ηγεσία της αστυνομίας προκειμένου να φύγουν αστυνομικοί από την Αθήνα για να βολέψουν τις συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν προβλήματα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει έλλειψη αστυνομικών σε ό,τι αφορά τους αριθμούς τους γενικότερους και σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει πρόβλημα κατανομής πολλές φορές αυτό. Και αυτό προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Και σε αντίθεση με τις πιέσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, όπως είπα πριν, αυτό προσπαθούμε με την νέα δομή που δημιουργείται και τους 200 αστυνομικούς που είναι το πρώτο, η πρώτη φάση, οι οποίοι θα αναπτυχθούν από σήμερα στην Αθήνα. Μα και εδώ σε αυτό το θέμα θέλω να σας μεταφέρω και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που μεταφέρθηκε και σε μένα από το ρεπορτάζ, ότι όταν ζητήσατε σήμερα να υπάρχουν 200 αστυνομικοί που θα περιπολούν στο κέντρο της Αθήνας, σας απάντησαν 40, ότι μόνο 40 καταφέραμε να βρούμε. Δεν έχουμε, γιατί είναι σε στόχους. Και εδώ θέλω μια απάντηση. Με μεγάλη ευκολία μπορεί ένας επιχειρηματίας, ένας δικηγόρος, ένας δημοσιογράφος να ζητήσει προστασία και να την έχει. Δηλαδή εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να πω ότι ξέρετε κάτι, φαντάζομαι ότι κινδυνεύω, θέλω ένα αστυνομικό να με συνοδεύει. Κύριε Παπαδάκη, εκεί που δεν μπορούν να τους βρουν κάποιοι υπηρεσιακοί, θα τους βρω εγώ και θα τους ξετρυπώσω εγώ. Να κάνω και τον επιχειρησιακό ή τον υπηρεσιακό. Αλλά θα τους βρω αυτούς τους αστυνομικούς, γιατί στην Αττική υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες αστυνομικών και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες αστυνομικών και θα τους ξετρυπώσουμε από όπου χρειάζονται, από όπου είναι κρυμμένοι και θα πάνε εκεί που χρειάζονται. Αυτό είναι βαρύ που λέτε, που κύριε Υπουργέ. Μιλάτε χρόνια για αστυνομικούς ότι θα τους ξετρυπώσετε. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Λέτε δηλαδή ότι σκοπίμως. Εντάξει, μην σύγχυζεστε από τις φράσεις που χρησιμοποιούμε όχι. Στην πραγματικότητα. Άλλο λέμε ότι εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ικανός αριθμός αστυνομικών. Ότι κρύβονται, λέει, θα τους ξεκινήσει. Αλλά δεν φαίνεται ότι είναι διαθέσιμοι. Ότι κάποιοι τους κρύβουν δηλαδή. Κοιτάξτε, η αστυνομία έχει εγγενείς αδυναμίες, τις οποίες προσπαθούμε, όχι μόνο εγώ και η ηγεσία της αστυνομίας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσπαθούμε
με φιλότιμες προσπάθειες να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχει εγγενείς αδυναμίες, όπως έχει και ο υπόλοιπος κρατικός μηχανισμός, αλλά ξέρετε κάτι, αντί να βοηθήσουν κάποιοι να βελτιωθούν καταστάσεις, κάθονται τάχα μου και μιξοκλαίνε, όπως ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στην Ερμού πίσω από ένα γραμμένο τοίχο, προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ποια ήταν η κατάσταση στην εποχή της δικής του και ποια ήταν η κατάσταση περιγράφηκε από τον Πρωθυπουργό στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή, όπου φάνηκε ότι εμείς έχουμε περισσότερες συλλήψεις από ότι την εποχή τη δική τους και μέσα στα εξάρχεια. Λοιπόν, μην προσπαθούν να αλλάξουν την πραγματικότητα και μην προσπαθούν να συσκοτήσουν κάποιοι το θόρυβο από την Οβάρτης που βαρύνει κύρια την παράταξή. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα άλλο θέμα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σας κατηγορούν για ανοχή και για συγγενή ιδεολογική σχέση με κάποιες ομάδες. Όπως για παράδειγμα ο Ρουβίκονας, όπου είναι ακτιβιστικές οι ενέργειές του. Όπου υπάρχει μια χαλαρή έως φιλική αντιμετώπιση κάποιων ομάδων. Και το θέμα της κάλυψης των ανθρώπων που θέλουν να πατάξουν αυτό το οποίο συμβαίνει στον τόπο. Λένε ότι πολλές φορές, ενώ υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο, φοβόμαστε να λειτουργήσουμε, γιατί μετά μπορεί να μας κατηγορήσουν ότι χτυπήσαμε τα παιδιά. Ή ότι δεν υπάρχει εντολή για συλλήψεις ανθρώπων, οι οποίοι, τώρα για παράδειγμα, ο Ρουβίκονας πάλι χτες πήγε σε ένα νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Μεταξά. Πώς έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να μπαίνουν, να κάθονται για ένα χρονικό διάστημα, να φεύγουν και να μην συλλαμβάνονται? Φαίνεται, κύριε Παπαδάκη, ότι αντί κάποιοι δημοσιογράφοι που δουλεύουν για σας να κάνουν ρεπορτάζ, επιλέγουν την εύκολη λύση και παίρνουν κάποιο συνδικαλιστή για να τους περιγράψει την κατάσταση. Κάποιο συνδικαλιστή που δεν έχει φορέσει ποτέ στολή. Λοιπόν, αν ρωτήσετε τους αστυνομικούς από κάτω, θα σας πούνε ότι οι εντολές είναι να εφαρμόσουν τον νόμο. Επί εποχής δικής μας δεν υπάρχει κανένα φρένο στην εφαρμογή του νόμου όπως γινόταν παλιότερα και ρώταγαν είναι δικό μας παιδί για να τον συλλάβουμε. Για μας δεν υπάρχουν δικά μας και μη δικά μας παιδιά. Εφαρμόζεται ο νόμος. Από εκεί πέρα δυσκολίες υπάρχουν. Άρα δεν εφαρμόζουν οι αστυνομικοί τις εντολές που τους έχετε δώσει εσείς, κύριε Υπουργέ. Κανείς όμως, για να σας απαντήσω και για το εικόνα. Κύριε Υπουργέ, εδώ προκύπτει, συγγνώμη, ότι οι εντολές δίνετε εσείς. Αλλά δεν... αλλά παρακαλώ. Όχι, για να γίνεται μια ζωντανή συζήτηση. Επειδή εσείς όχι, λέτε... ζωντανή δεν σημαίνει, συγγνώμη, με διακοπές. Ζωντανή μα είναι, για να δώσετε μια διευκρίνηση. Διευκρίνηση ζητάμε. Επειδή λέτε ότι εσείς έχετε δώσει εντολή, σημαίνει ότι η ηγεσία της αστυνομίας δεν υλοποιεί την εντολή αυτή. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, τώρα μην προσπαθείτε να βάλετε στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι οι εντολές και της πολιτικής ηγεσίας και της φυσικής ηγεσίας είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Από εκεί και πέρα δεν ισχύει αυτό που σας λένε κάποιοι, ότι εμείς φρενάρουμε, εμείς σταματάμε τα όργανα από το να εφαρμόσουν τον νόμο. Πάντως είναι θέμα, κύριε Υπουργέ. Είναι θέμα όταν βγαίνουν οι συνδικαλιστές και λένε «Δεν έχουμε κάλυψη πολιτική». Δεν επαρκεί ο αριθμός των αστυνομικών. Δεν είναι στελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα, έχουν διαλυθεί. Δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση. Πληρώνουμε από την τσέπη μας για να εκπαιδευτούμε. Όταν τα λένε αυτά οι συνδικαλιστές, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα πρέπει να ρωτήσουμε και τη φυσική και την πολιτική ηγεσία, εάν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διαφορετικά, έχουμε ένα μέτωπο μεταξύ των αστυνομικών ή των συνδικαλιστών που τους εκφράζουν και τους αντιπροσωπεύουν. Έτσι, στο βαθμό θα πω εγώ για να σας καλύψω, ναι, που τους εκφράζουν και θα τους υποσωπεύουν, με την πολιτική ηγεσία. Και στη μέση είναι ο πολίτης. Ο οποίος λέει, ακούω τον Υπουργό ότι ξέρεις κάτι, ναι, αυτός, ναι, είναι χωρίς στολή και κοιτάει τα συνδικαλιστικά του τερτύπια, έτσι, και τα συμφέροντα. Ακούω τον Υπουργό να λέει και ακούω τον συνδικαλιστή να λέει ότι ξέρετε κάτι, είμαστε χωρίς πολιτική κάλυψη, είμαστε χωρίς υποστήριξη, δεν επαρκούμε, είμαστε λίγοι, μας έχουν πάει και φυλάμε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ανάγκη προστασίας. Κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, δεν υποκύπτω σε κανένας είδους λαϊκιστικές πιέσεις από όργανα συνδικαλιστικά
και δεν θα υποκαταστήσουν ούτε τη φυσική ηγεσία ούτε την πολιτική ηγεσία κανένας συνδικαλιστής. Αν θέλετε κάποιοι δημοσιογράφοι να παίρνουν τα αποκλειστικά πληροφορίες από τους συνδικαλιστές και όχι από τις υπεύθυνες ηγεσίες, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όχι, έχουμε δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και οι αριθμοί είναι αριθμοί. Εγώ μιλάω πάντα μια ζωή με αριθμούς και όχι με εντυπώσεις. Οι αριθμοί λένε το πόσοι αστυνομικοί υπάρχουν στην Ελλάδα, πόσοι αστυνομικοί υπάρχουν στην Αττική, πόσοι αστυνομικοί υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό μπορείτε να το ελέγξετε και μπορείτε να έρθετε οποιαδήποτε στιγμή να σας δώσω αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Πάντως λέτε ότι η κατάσταση από σήμερα θα αλλάξει, ότι θα είναι περισσότερη η δύναμη αστυνομική και τα πεζά τμήματα στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό θα γίνει και δεν θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους που τρίβουν τα χέρια τους, την αντιπολίτευση εννοώ, να χαίρεται πίσω από καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες. Δεν το επιτρέψαμε πέρσι το καλοκαίρι με τις φωτιές και δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Ξέρετε, κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν και στελέχη του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάποιες φορές με τις δηλώσεις τους ενισχύουν, αν θέλετε, την άποψη ότι διαχωρίζουμε τις ενέργειες μεταξύ ενέργειες βίας και λανθασμένες ενέργειες. Μας το είπε χτες η κυρία Καρακώστα, εδώ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από τη μία πλευρά, λέει, μπορεί να έχουμε εκδηλώσεις βίας, οι οποίες θα πρέπει να παταχθούν, να καταδικαστούν, να συλληφθούν κτλ. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν, άρα καλά κάνουν και αντιδρούν, αλλά με λάθος τρόπο. Το λάθος τρόπο όμως, ο λάθος τρόπος αυτός, είναι βία και αυτός. Και αυτοί ασκούν βία. Νομίζω ότι ο νόμος μας, κύριε Παπαδάκη, είναι αρκετά, οι νόμοι μας είναι αρκετά σαφείς στις περισσότερες των περιπτώσεων και αυτούς τους νόμους εφαρμόζουν τα αστυνομικά όργανα, τα οποία με τις τεράστιες επιτυχίες που είχαν και τις αποτυχίες σε μερικές, σε ελάχιστες περιπτώσεις, έχουν δείξει ότι έχουν ποιότητα και μπορεί να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Πάντως, εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτό και αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος. Πάντως, το γεγονός ότι και εσείς ομολογείτε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν παραλήψεις. Ότι το τελευταίο διάστημα προβληματιστήκαμε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε και αργή ενημέρωση, κύριε Υπουργέ. Συνέβαινε κάτι, ας πούμε, εχθές αποκαλύφθηκε, για παράδειγμα, ότι το Σάββατο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε επίθεση και έγινε γνωστό χτες. Μόλις χτες. Δηλαδή, είναι σαν να κρύβουμε την πραγματικότητα, καταλάβατε. Και μπορείτε να βρείτε. Μπορεί να βρείτε κανένα δυο άλλα περιστατικά και να εστιάσετε σε αυτά τα περιστατικά προκειμένου να πείτε ότι αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα εκφράζεται με συνολικούς αριθμούς, εκφράζεται με τη συνολική κατάσταση και όχι με μονομένα περιστατικά. Η περιπτωσιολογία ξέρετε ότι δεν εκφράζει τη γενικότερη εικόνα. Το ξέρετε καλά αυτό σαν έμπειρο δημοσιογράφο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Θα υπάρξουν οπωσδήποτε βέβαια, και αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές.